Γεια σας φίλες και φίλοι! Σε αυτό το βίντεο θα μάθουμε να δημιουργούμε αστραπές! Πάμε λοιπόν! Ναι λοιπόν φίλες και φίλοι, καλά ακούσατε! Θα σας μάθω να δημιουργείτε αστραπές! Και όχι, δεν είμαι ο Δίας. Για να μπορέσουμε να φτιάξουμε αστραπές, χρειαζόμαστε και το κατάλληλο τοπίο. Οπότε διαλέγουμε μια φωτογραφία η οποία να είναι μουντή, να έχει κακοκαιρία, όπως αυτή εδώ που βλέπουμε που έχει σύννεφα και πρέπει να έχει τυφώνας κάτω δεξιά βλέπω. Αλλά δεν μας πειράζει, εμείς θα προσθέσουμε μια ωραία εκεί αστραπή την οποία θα τη φτιάξουμε όχι με ενέργεια μέσα από τα χέρια μας, θα είναι με Photoshop εννοείται. Πάμε λοιπόν να δούμε πως φτιάχνουμε μια αστραπή. Πρώτα απ' όλα ανεβάζουμε μια φωτογραφία η οποία να έχει τα χαρακτηριστικά που βλέπουμε. Να είναι μουντή, κάπως σκοτεινή με λίγο φωτισμό και σύννεφα, τα οποία έχουν δύο χρωματισμούς, μαύρους και άσπρους. Δηλαδή είναι και φωτεινό και σκοτεινό. Στο επόμενο βήμα πάμε κάτω δεξιά και δημιουργούμε ένα νέο layer. Η ονομασία του πάει στο layer 1. Μετά, με το λάσο, το οποίο βρίσκεται εδώ, πρώτο, επιλέγουμε σε ποια περιοχή θέλουμε να βρίσκεται περίπου η αστραπή. Εγώ θα την κάνω κάπου μακριά, οπότε θα πρέπει να έχουμε μια μικρή περιοχή. Ας πούμε θα ξεκινάει από εδώ και θα καταλήγει κάπου εδώ. Τσουκου. Τέλεια. Τώρα, το επόμενο βήμα είναι να κάνω τα χρώματα ασπρόμαυρα. Είναι το πρώτο βήμα αυτό, το χρειαζόμαστε. Οπότε πάμε εδώ, το βλέπουμε, είναι από ένα παλιό μου βιντεάκι που έφτιαξα και έμειναν τα χρώματα. Οπότε εμείς που χρειαζόμαστε άσπρο μαύρο, ή μάλλον στην περίπτωσή μας μαύρο άσπρο, πατάμε το πλήκτρο D. Τεραν, έτοιμο. Λοιπόν, εγώ τώρα αυτό που θέλω να κάνω είναι να γεμίσω την περιοχή που μάρκαρα με άσπρο χρώμα. Για να μπορέσω να το γεμίσω, ένα συνδυασμός πλήκτρων μου δίνει το πίσω χρώμα, το οποίο είναι και το άσπρο που θέλω. Ο συνδυασμός είναι Control Backspace. Τώρα, το επόμενο βήμα είναι να πάρω το Brush Tool, το οποίο είναι πρώτο, και με μαύρο χρώμα, πάνω, θα σχηματίζω, αφού έχω ρυθμίσει πρώτα το Hardness, με δεξί κλικ εμφανίζεται αυτό το παράθυρο, το 100% και σχεδιάζω την αστραπή που θέλω να βρίσκεται μέσα στο άσπρο χρώμα. Εγώ θα το κάνω κάπως έτσι. Ωραία. Μέσα από κάποια πειράματα που έκανα πάνω σε αυτές τις εικόνες ανακάλυψα ότι η αστραπή θα εμφανιστεί στη δεξιά πλευρά της μαύρης γραμμής που δημιούργησα. Κάπου εδώ. Οπότε υπολογίζουμε τη μαύρη γραμμή να τη σχεδιάσουμε λίγο πιο αριστερά. Τώρα, έτσι πως ήμουνα με το Brush Tool, σχεδιάζω και σχηματίζω μια μαύρη πλευρά αφήνοντας την άσπρη από τα δεξιά. Οπότε, στο επόμενο βήμα μας πηγαίνω Filter, Blur, Gaussian Blur. Ρυθμίζω το Radius στο... για να δούμε... Πόσο... Κάνω το ρυθμίσω έτσι. Το πέτυχα μια χαρά. 9,1 παρακαλώ. Σημειώστε. Ωραία, τέλεια. Πάμε στο επόμενο βήμα, το οποίο θα μου κάνει μια μαγιά. Κοιτάξτε τώρα. Πάμε Filter, Render και Difference Clouds. Αυτό θα μου δημιουργήσει ανάλογα με τα χρώματα που έχω εδώ πέρα σύννεφα. Αλλά αντίστροφα, εκεί που θα ήταν να βάλει μαύρο θα βάλει άσπρο. Εκεί που ήταν άσπρο θα βάλει μαύρο. Γι' αυτό λέγεται και Difference. Αλλά κοιτάξτε τι μου έκανε εδώ πέρα. Μια μαύρη αστραπή.
θα πατήσω ένα συνδυασμό πλήκτρων, το οποίο θα μου κάνει αντιστροφή χρωμάτων, που είναι το Ctrl J. Και η αστραπή μας από μαύρη έγινε άσπρη. Στο επόμενο κολπάκι θα πατήσω Ctrl L και θα εμφανίσει τα levels. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να δούμε το διάγραμμα. Βλέπουμε ότι είναι πολλά μαζεμένα προς το κέντρο. Με κάποια πειράματα που έκανα, και εγώ θα σας δώσω έτοιμα τα νούμερα, στο αριστερό κουτάκι γράφεται 175. Στο μεσαίο κουτάκι γράφεται 0,79. Το άλλο δεν το πειράζετε και πατάτε OK. Και εδώ βλέπουμε ότι έχουμε απομονώσει την αστραπή μας από το γύρο περιβάλλον, το οποίο ήταν στην κλίμακα του γκρι. Οπότε εμείς θέλαμε να είναι γύρω-γύρω μαύρο και η αστραπή μας άσπρη. Τώρα, θέλουμε να ξεμαρκάρουμε την περιοχή με Ctrl D. Βλέπουμε ότι έχει εξαφανιστεί το γύρω-γύρω πλαίσιο. Και τώρα αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι με τη βούρτσα πάλι, και αυτή τη φορά ο hardness θα είναι 50%. Ωραία. Θα πάρουμε και θα κάνουμε με μαύρο πέρασμα όποια επιφάνεια φαίνεται άσπρη, γκρι, συν το περίγραμμα. Θέλω δηλαδή να είναι μαύρο το γύρω-γύρω. Λοιπόν, εδώ έχω κάτι ασπρίλες που ίσως να μην το βλέπετε εσείς, αλλά το βλέπω εγώ λόγω οθόνης. Και εδώ πιάνω το γύρω-γύρω. Με πατημένο το space βέβαια μπορώ να μετακινώ την εικόνα όπου θέλω. Πάω και από εδώ λίγο. Ναι. Είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Τώρα, για να μπορέσουμε να εμφανίσουμε την αστραπή, δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε παρά να αλλάξουμε το mode, όπως βλέπουμε εδώ το blending mode, του layer 1. Και για να αφήσουμε μόνο το άσπρο και να βγει το μαύρο, το ρυθμίζουμε στο screen. Να, τέλειο. Με Ctrl Tab μπορούμε να μετακινήσουμε την εικόνα μας. Πού θα τη βάλω? Α, εδώ ας πούμε. Μπορώ να την αλλάξω μέγεθος και αυτό θα κάνω. Ας πούμε ότι είναι κάπου εδώ. Θα πατήσω εδώ πάνω το tick. Θα μου ρυθμίσει χρώματα, μεγέθη και θα είναι όλα έτοιμα. Βέβαια δεν μου αρέσει λίγο έτσι πως είναι. Θα πάρω να σβήσω. Πιο μικρό εσύ. Όχι τόσο μικρό. Τέλεια. Α, και το hardness όχι τόσο έντονο. Ναι, καλά είναι. Ωραία. Τώρα, θα πάρω και θα αντιγράψω το layer 1 με Ctrl J. Το Ctrl J λέει, περνώ αυτό που είσαι, σε αντιγράφω και ταυτόχρονα σε επικολλώ. Επόμενο βήμα είναι να πάρουμε σε filter, blur, Gaussian Blur. Αφήνω τα radius στο 9,1. Αυτό θα μου δώσει μια λαμπάδα γύρω-γύρω από την αστραπή. Δηλαδή δεν είναι απλή γραμμή, δίνει και λίγο γύρω-γύρω. Τα λάβατε. Λοιπόν, βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο layer. Το ένα layer και το layer 1 copy. Με το συνδυασμό Ctrl E αντιγράφεται το layer 1 copy στο layer 1, δηλαδή του λέμε πάρε το από πάνω και αντιγράψε το στο κάτω. Επόμενο βήμα είναι να πατήσουμε Ctrl U και εμφανίζεται το Hue Saturation. Με κάποια πειράματα πάλι που έκανα για να καταφέρω να βρω έτοιμα χρώματα, πατάμε Colorize και στο Hue πατήστε σας παρακαλώ 232 και στο Saturation 50. Το lightness δεν το πειράζουμε. Το παρατηρούμε ότι εδώ η αστραπή έχει πάρει το χρώμα της αστραπής που μπορούμε να δούμε με γυμνό μάτι. Α, αυτό το φως, το blue vision, που είναι το οξυγόνο που παίρνει φωτιά ας πούμε. Λοιπόν, επόμενο βήμα είναι να πάρουμε και να αντιγράψουμε αυτά τα δύο layer, το background και το layer 1, σε ένα τρίτο background ενωμένα και τα δύο μαζί.
Αυτό θα συμβεί ότι θα πατήσουμε Ctrl, Shift, Alt, Epsilon. Και βλέπουμε ότι δημιουργήθηκε ένα Layer 2. Όχι Layer 1 copy, όπως πριν, Layer 2. Και αν δούμε, εγώ τώρα θα βγάλω το Layer 1 και το background, δεν εξαφανίστηκε η εικόνα, έμεινε. Γιατί πήρε και αντιγράφτηκαν όλα σε ένα καινούριο Layer. Εγώ θα ξεμφανίσω βέβαια γιατί τα χρειάζομαι. Επόμενο βήμα είναι να δώσουμε το φωτισμό από το σημείο παραγωγής της αστραπής και στο σημείο εκπομπής της αστραπής. Τι είπε ο ποιητής? Θα δώσω λίγο φωτισμό στα σύννεφα, στο πάτωμα και κάπου στο κέντρο της αστραπής. Για να δούμε. Θα κάνω ένα ζουμάρισμα. Πάνω στα σύννεφα και για να δώσω φωτισμό πάω εδώ και επιλέγω το Dodge Tool. Τώρα, για να χρησιμοποιήσω το Dodge Tool πρέπει να κάνω λίγες παρεμβολές. Εγώ θέλω να δώσει φωτεινότητα στα ήδη φωτεινά σημεία. Αυτό θα γίνει όταν θα επιλέξω στο εύρος, στο range, μόνο τα highlights, τα φωτεινά σημεία. Η έκθεσή του θέλω να χτυπάει, δηλαδή να αλλάξω τα μισά από τα pixels που θα περάσει από πάνω το ποντίκι. Και επίσης δεν θέλω να προστατεύει την τονικότητα του χρώματος. Επίσης, το hardness θέλω να είναι 0, θέλω να είναι απαλό. Ωραία. Τώρα, θα κάνω ένα κλικ εδώ και εδώ. Ναι, νομίζω είναι αρκετό. Πάω στο πάτωμα, κάνω την ίδια δουλειά. Και πάω κάπου στο κέντρο της αστραπής. Το κάνω πιο μικρό. Βάλω πιο μεγάλο. Καλό είναι. Και δίνω ένα τόνο ότι εδώ υπάρχει γωνία και είναι περισσότερο, και έχει περισσότερο οξυγόνο. Και αφού έχουμε κάνει αυτή τη δουλειά, το Layer 2 δεν μπορώ να το αφήσω έτσι. Θα αλλάξω το Opacity σε 70%. Και έτοιμη εικόνα. Για να δούμε πώς ήταν πριν η εικόνα και μετά. Καλή επιτυχία!